Καλώς ήρθες. Σπάνιο, τσιγκάνικο ρίξιμο, οι τρεις πόρτες. Θα σε βοηθήσει πάρα πολύ. Παίζει ρόλο βέβαια πότε θα δεις, μάλλον η ανάλυση αυτή ξεκινάει, ενεργοποιείται από τη στιγμή που εσύ θα δεις το βίντεο, αυτή την ανάλυση. Δεν έχει σημασία πότε, μπορεί να είναι πολύ σύντομα, μπορεί να είναι μετά από μήνες, μετά από χρόνο κτλ. Η ενέργεια λειτουργεί, η πληροφορία καλύτερα να το πω έτσι, λειτουργεί όταν εσύ δεις αυτή την ανάλυση. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα πολύ ωραίο τσιγκάνικο ρίξιμο, το οποίο λέγεται τρεις πόρτες. Και εδώ έχει τρεις πόρτες, αλλά και μέσα στην ανάλυση την οποία θα δούμε, ανοίγουν και εκεί άλλες τρεις πόρτες. Οπότε, αυτό που θέλω εσύ να κάνεις αυτή τη στιγμή, θα σε πάω αλλού τώρα, είναι να κάνεις εγγραφή, να πατήσεις το καμπανάκι δύο φορές, να σου έρχονται ειδοποιήσεις, να μην χάνεις τίποτα από αυτά τα σοβαρά, συγκλονιστικά, πανέμορφα, έξυπνα, εύστοχα, βίντεο και αναλύσεις τις οποίες ανεβάζω. Γιατί εδώ στο κανάλι ανεβάζω tips, δηλαδή βοηθήματα σχετικά με πληροφορίες για αστρολογικά φαινόμενα, για αριθμολογίες αναλύσεις, για ταρό, για οτιδήποτε, οτιδήποτε μπορείς να φανταστείς για οποιαδήποτε θεματολογία. Κάνε εγγραφή, γιατί έτσι ανεβαίνει το κανάλι, μην το αμελήσεις, και το λέω έτσι διότι δυστυχώς και από το YouTube σαν πλατφόρμα έτσι πρέπει να κάνουμε, το ζητάμε δηλαδή για να αυξηθούν οι θεατές μας, δηλαδή που μας παρακολουθούν. Ζητάμε το καμπανάκι διότι δυστυχώς είναι απενεργοποιημένο και πρέπει να το ζητάμε και αυτό και άλλα πολλά που πρέπει να ζητήσουμε. Έτσι λειτουργεί η πλατφόρμα, οπότε γι' αυτό εγώ αυτά τα δύο θέλω να κάνεις, την εγγραφή σου και το καμπανάκι. Καλώς ήρθες στην παρέα αν είσαι καινούριος. Να ευχαριστήσω τους παλιούς για τη στήριξη. Να πω το εξής, ότι εδώ έχω επιλέξει τρεις πολύ ιδιαίτερες κάρτες Dextaro. Θα σας δείξω, σου δείξω και ένα, αυτές οι οποίες και τι έβγαλε ο άνθρωπος, 10 ξυφών, πολύ παραστατικό, πολύ σαν ένα αληθινό, πολύ φωτορεαλιστικό. Θα τα δούμε βέβαια με λεπτομέρεια. Το ένα είναι αυτό εδώ, να στο παρουσιάσω πρώτα. Το δεύτερο είναι αυτό εδώ πέρα που είναι σαν του Van Gogh. Αυτό είναι δηλαδή όντως τεχνοτροπία, να στο πω έτσι, άμα τα παρατηρήσεις, οι εικόνες που είναι σαν του Van Gogh δηλαδή. Εμπνευσμένα από εκεί και οι κλασικές, αλλά αυτές είναι παλιές vintage κάρτες, Dex, πολύ όμορφες, με πάρα πολλές πληροφορίες. Εσύ πρέπει να επιλέξεις τώρα. Είναι σημαντικό να πω επίσης και το εξής, ακούσέ το. Αυτό το άνοιγμα δεν είναι τυχαίο που το κάνω τώρα. Είναι ακριβώς μετά την ηλιακή έκλειψη και την νέα σελήνη στο ζυγό που γίνεται περίπου στις 2 Οκτωβρίου. Ανοίγει η πύλη, πώς να σου το πω, δηλαδή έχουμε μπει ήδη στα βαθιά. Οι εκλείψεις όμως προετοιμαζόμαστε μήνες πριν. Διότι ο συμβολισμός της αστρολογίας σου λέει ότι δεν είναι όλα ένας διακόπτης, α, ωραία, τελείωσε. Όχι. Πάνω χάρη φάσης της Πανσελήνου και της Νέας Σελήνης μπορεί να κρατήσουν και για μήνες, για 6 μήνες, 3 μήνες, έτσι. Ανάλογα τώρα με το τέλος πάντων. Η έκλειψη που σημαίνει εδώ, που είναι πολύ σημαντική στον Οκτώβριο του 2024, μας πηγαίνει ένα χρόνο μετά. Σαν κύκλους δηλαδή, έτσι. Δηλαδή τις ενέργειες, τις αποφάσεις που θα κάνουμε, θα δούμε πώς αυτές έχουν οριμάσει ένα χρόνο μετά. Όμως πάμε και ένα χρόνο πίσω, στην αντίστοιχη πάλι έκλειψη που είχε συμβεί, είχε σηματοδοτηθεί. Τι κάναμε αυτό το διάστημα, τι αποκλείσαμε, τι αποφάσεις πήραμε, τι έγινε με τη σχέση μας, με τις σχέσεις μας, τι έγινε με τα επαγγελματικά μας, κυρίως όμως με τις σχέσεις τις πιο ιδιαίτερες είναι εδώ, τις αισθηματικές κυρίως, εντάξει. Αλλά βεβαίως, ναι, αφορά όλο το ευρύ φάσμα, ας το πούμε. Και βεβαίως παίζει ρόλο ανάλογο και προσωπικός χάρτης. Πού μας οδήγησε και μας έφερε πάλι σε αυτόν εδώ πέρα τον κύκλο και επιμένει και κάτι θέλει να σου πει. Το σύμπαν λειτουργεί με μία νόηση, ζούμε μέσα σε αυτή τη νόηση, αν θέλεις αυτή τη θεϊκή νόηση, αυτή την κοσμική νόηση. Το σύμπαν έχει ένα δικό του τρόπο σκέψης. Όλο αυτό το οικοδόμημα δεν είναι καθόλου τυχαίο.
ψάξτε το μαθηματικά, ψάξτε το στατιστικά, ψάξτε το αναλυτικά. Για να δημιουργηθεί η ζωή σε αυτόν τον κόσμο, θα έπρεπε να έρθουν, έτσι όπως, μάλλον να σας το πω διαφορετικά, η ζωή που δημιουργήθηκε εδώ σε αυτή την πλάση, να το πω έτσι, σε αυτόν τον κόσμο, έπρεπε κάποιος, να το πω έτσι, το σύμπαν, να φέρει εξάρες διπλές 76 φορές συνεχόμενα. Όσοι παίζετε θα καταλάβετε. Προσέξτε, 76 φορές συνεχόμενα έπρεπε να έρθουν εξάρες για να δημιουργηθεί, να το πω έτσι, αυτή η ζωή. Μιλάμε με μαθηματικά μοντέλα. Και όχι μόνο αυτό. Ακόμα και σε βιολογικό επίπεδο. Αν τα ενώσουμε όλα αυτά. Λοιπόν, θέλω να πω λοιπόν ότι, για να το κόψω τώρα, ότι όχι, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Εγώ προσωπικά τουλάχιστον δεν πιστεύω ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο. Άνθρωποι που συναντάμε, γεγονότα, αυτό το άνοιγμα που θα σου έρθει στο δρόμο σου, μπορεί να είναι μετά από ένα χρόνο, δεν έχει σημασία. Ό,τι και να είναι, τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτή τη ζωή. Εχθρίους που έχουμε, ζήλες που έχουμε, άνθρωποι οι οποίοι μας φθονούν, άνθρωποι οι οποίοι μας αγαπούν, άνθρωποι που μας υποστηρίζουν, άνθρωποι οι οποίοι δεν μας θέλουν, όλα είναι, δεν είναι τυχαία. Και θα χρησιμοποιήσω μία φράση του Πλούταρχου για να το δέσω εδώ τώρα και να ξεκινήσουμε, που έχει ένα νόημα για μένα. Για μένα έχει ένα μεγάλο νόημα, που λέει ότι οι ψυχές ως μεγάλοι πολεμιστές περιμένουν στη σκοτεινή πλευρά της σελήνης προτού κατέβουν στη γη. Κάποιος, αν το διαβάσει σαν μυθολογία, θα πει: έλα ρε φίλε, τι είναι αυτά που λες και δεν ξέρω τι άλλο κτλ. Οκ, ναι, έχεις δίκιο, η μυθολογία όμως είναι η μεγάλη αλήθεια της αστρολογίας σε πολλά επίπεδα. Και είναι κρυμμένα τα μηνύματα ώστε οι αδαείς, αυτοί που δεν τα δέχονται, δεν θέλουν, να μείνουν εκτός, και όσοι, εν πάση περιπτώσει, θέλουν λίγο να αφυπνιστούν, λίγο να ξυπνήσουν, να δουν κάποιες αλήθειες, να το ψάξουν περισσότερο. Εντάξει. Πολεμιστές είμαστε. Οι ψυχές μας είναι πολεμιστές που έρχονται εδώ να πολεμήσουν, να αντιμετωπίσουν πράγματα, να ενδυναμωθούν, αλλά κυρίως να πάρουν μαθήματα και να ενδυναμωθούν. Επειδή ασχολούμαι πάρα πολλά χρόνια με την έρευνα, γενικά με την αστρολογία, έχω σπουδάσει φυσικά και Ελλάδα και εξωτερικό, αστρολογία, αριθμολογία, ταρό, με ανθρώπους από εδώ, από εκεί. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Όλα. Οπότε, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Φυσικά, από το εξής υπάρχουν χρόνοι από κάτω. Θα τους δεις τους χρόνους, δηλαδή, για την επιλογή σου. Οπότε θέλω αυτό που χρειάζεται να κάνεις, πολύ, πολύ, πολύ συνειδητά, χωρίς όμως να παταλήσεις πάρα πολύ και να αφήσεις και τη λογική του μυαλό σου να σε μπερδέψει, να σε θολώσει, να επιλέξεις ένα από αυτά τα τρία δέξ. Εγώ επιλέγω το τρίτο. Στα παρουσίασα πριν, να θες πάσε λίγο πίσω και το βίντεο και δες λοιπόν τι είναι αυτό το οποίο εσύ θέλεις να επιλέξεις, ποιο deck θέλεις να επιλέξεις να δουλέψεις, έτσι. Για να δούμε λοιπόν, επαναλαμβάνω, αφορά ένα τσιγκάνικο ρίξιμο, αφορά τρεις πόρτες, τρεις επιλογές αν θέλεις που θα έχεις, και κατά κάποιο τρόπο αυτό που χρειάζεται να κάνεις είναι να βάλεις το θέμα σου, βάζεις το θέμα σου, αυτό που σε απασχολεί, να πάρεις τις πληροφορίες, να εμπνευστείς, να το πω έτσι. Είναι ένα επαγγελματικό θέμα. Θα το βάλουμε εδώ να το δούμε λιγάκι. Θα σου εμφανίσει τρεις επιλογές, ας το πούμε. Είναι αισθηματικό, είναι ερωτικό, είναι ένα θέμα που σε απασχολεί, είναι επίσης για τη ζωή σου, είναι φιλοσοφικό, είναι πνευματικό, είναι... Βάλε ό,τι ερώτημα θέλεις, θα δεις ότι θα πάρεις απάντηση. Και ο λόγος είναι ότι όλες οι πληροφορίες, αυτός ο κόσμος που ζούμε, που είπα και προηγουμένως, όλα είναι ένα. Η πληροφορία είναι πώς να σου το πω, είναι ενσωματωμένη, υπάρχει. Ακόμα ναι, θα μου πεις, μα καλά, ο άλλος βάζει συστηματικά, εγώ μπορεί να βάλω π.χ. επαγγελματικά, ταιριάζουν αυτά, πώς γίνεται. Κι όμως όλα γίνονται, διότι η επιθυμία του ανθρώπου είναι ίδια, έχει την ίδια βάση. Οι επιθυμίες βασίζονται στα τέσσερα στοιχεία, να σου το πω έτσι, νερό, γη, αέρας και φωτιά, εντάξει. Το πάθος αν θέλεις, η φωτιά, η επιθυμία της γης να χτίσουμε, το νερό να αισθανθούμε, ο αέρας να μορφωθούμε, να εκπαιδευτούμε, να επικοινωνήσουμε, να επιχειρηματολογήσουμε κτλ. Και από εκεί απλά υπάρχουν απολύξεις. Αυτά, πολλές πληροφορίες. Πάμε τώρα. Έχεις επιλέξει? Έχεις επιλέξει. Λοιπόν, μαζεύω εδώ να κάνω χώρο για το πρώτο deck.
Βάλε θέμα. Μελέτησε το. Βάλε θέμα. Ο καθένας σας βάλει ό,τι θέμα θέλει, πραγματικά. Διότι είναι αυτό που είπα, οι βάσεις είναι ίδιες. Εξάλλου, έτσι όπως θα το προσεγγίσουμε, δεν θα το εξειδικεύσω, θα το κάνω γενικό. Οπότε θα πάρεις τις απαντήσεις που χρειάζεται να πάρεις. Λοιπόν, πέφτει μια κάρτα που είναι ο μάγος. Και ο μάγος βεβαίως, αυτό που έχει να μας πει, είναι ότι φυσικά υπάρχουν οι απαντήσεις και φυσικά μπορείς στη ζωή σου να πετύχεις πράγματα, διότι ο μάγος σημαίνει στηρίζομαι και στα πόδια μου. Πρόσεξε όμως, γιατί βγήκε και λίγο ανάποδα, αυτό που θέλει να σου πει ότι κοίταξε να δεις, ναι, κάνε ό,τι να κάνεις, αλλά με ηθικό και δίκαιο τρόπο, ακέραιο τρόπο, και αυτά που λες να είναι αληθινά, να είναι ειλικρινά, να είναι από την καρδιά σου βασικά. Διότι, εδώ πρόσεξε να δεις, εσύ μπορείς να λες την αλήθεια σου και να λες μα αυτή είναι η αλήθεια μου. Ο άλλος αν θα το δεχτεί όχι, είναι δικό του θέμα, έτσι, να το ξέρεις αυτό. Και να είσαι και προετοιμασμένος, προετοιμασμένη. Πάμε λοιπόν. Το τώρα. Το τώρα λοιπόν αγαπημένα, αγαπημένη μου, όπου και να είσαι, είναι το έξι ξυφών, αφορά παρελθόν, κυρίως σχέσεις. Έχεις ταλαιπωρηθεί, έχεις πληγωθεί. Το παρελθόν σου λοιπόν όμως, αυτό το οποίο σου λέει είναι ότι ήρθε η στιγμή να φύγεις, να αλλάξεις άκτη, να πας σε μια καινούρια αρχή. Δεν χρειάζεται, πρόσεξε να δεις, ούτε αστρολογία εδώ, ούτε αριθμολογία, ούτε ταρό, διότι το μήνυμα είναι σαν να σου το λέει και ένας φίλος σου. Χρειάζεσαι μια καινούρια αρχή, χρειάζεσαι κάτι καινούριο. Στο κρύβο εγώ. Σαν να μιλάμε, σαν φίλοι, σαν ένα καφέ, πίνουμε τον καφέ μας. Χρειάζεσαι κάτι καινούριο, πρέπει να αφήσεις το παρελθόν πλέον. Σε ταλαιπωρεί, πρέπει να τα αφήσεις. Υπάρχουν άνθρωποι βέβαια που είναι πολύ βαθιά πληγωμένοι, υπάρχουν άνθρωποι που okay, δεν μπορούν να το ξεπεράσουν. Αυτό όμως εξαρτάται από τον καθένα πώς θα το διαχειριστεί. Το έξι ξυφών σηματοδοτεί πάντα το καινούριο, αφήνω το παρελθόν, έχει στεναχώρια μέσα, έχει να κάνει με σχέσεις, γιατί είναι το έξι ξυφών, γιατί το έξι πάντα λέει ότι υπάρχουν σχέσεις εδώ, ό,τι και να είναι όμως, είτε επαγγελματικές, συνεργασίες, ερωτικές, οτιδήποτε, το αφήνω, αλλά κάνω μια καινούργια αρχή. Πάμε σε κάτι άλλο. Είσαι λοιπόν, ωραία, μια κάρτα δυνατή. Είσαι σε ένα σταυροδρόμι τώρα, είσαι σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο. Και νιώθεις ένα μεγάλο μπέρδεμα μέσα σου, διότι δεν ξέρεις τι να επιλέξεις. Το δύο ξυφών σηματοδοτεί τον συντονισμό μας με την Πανσέλινο, που σημαίνει κάτι πρέπει να ολοκληρωθεί, και εδώ ολοκλήρωσε, αλλά και κάτι πρέπει να ολοκληρωθεί. Έχει την εξής ενέργεια, ότι είναι συνήθως τρεις μέρες πριν, τρεις μέρες μετά την Πανσέλινο. Συντονίζεσαι με αυτό και συντονίζεται και το ρίξιμο με αυτό, κυρίως ίσως μετά από πριν την Πανσέλινο ή μετά από την, πριν και μετά την Πανσέλινο, τρεις μέρες. Το δύο ξυφών λέει όμως ότι δεν ξέρω πού να πάω. Σου λέω εγώ για νέα αρχή, είμαστε στο καφέ και μιλάμε με τον καφέ μας, σου λέω, ξέρεις, μια νέα αρχή, κάπου πρέπει να τα αφήσεις όλα πίσω, άστα, προχώρα στη ζωή σου, διαχειρίσου το, αλλά μου λες, ναι, αλλά δεν ξέρω πού να πάω. Καλά μου τα λες εσύ, ακάστα πεις, δεν ξέρω πού να πάω όμως, είμαι σε δίλημα, δεν βλέπω καθαρά. Βάζω τη λογική μου, δεν μπορώ, βάζω το συναίσθημα, δεν μπορώ, νιώθω ένα μπλοκάρισμα. Και επίσης, ανοίγω τα μάτια μου να δω γύρω-γύρω, δεν βλέπω καθαρά. Είσαι λοιπόν σε μεγάλο μπέρδεμα. Είναι ok. Είναι πολύ ανθρωπίνο. Είναι εντάξει. Δεν είναι κακό κάποιος να είναι σε ένα μπέρδεμα. Πάμε λοιπόν στο εξής. Πρόσεξε τώρα. Επιλογή. Ένα. Μία επιλογή είναι να μην κάνεις τίποτα. Επιλογή δύο. Η δεύτερη επιλογή είναι τελικά να προχωρήσεις και 7 μπαστούνι που σημαίνει ρε μάγκες, εγώ θα σας αντιμετωπίσω όλους στη ζωή. Ό,τι να είναι ρε ζωή, ό,τι και να είναι ρε σύμπαν, ό,τι και να είναι, τι να σου πω, Θεέ μου, εκείνο το άλλο, εγώ τελικά θα το πολεμήσω. Το 7 μπαστούνι είναι ιδιαίτερη κάρτα. Θέλω να σου πω, θα σου το αναλύσω λίγο περισσότερο, λίγο πιο μετά, να ρίξω και την επόμενη. Και η άλλη σου επιλογή είναι το 10 μπαστούνι. Αυτές τις τρεις επιλογές έχεις. Θέλω πάλι τώρα. Πολύ συνειδητά. Τώρα που βλέπεις τις εικόνες εδώ,
αν θες κάνει και pause, παύση το βίντεο. Τέσσερα ξυφώνει σημαίνει να ξεκουραστώ πρώτα, να σκεφτώ και μετά να αποφασίσω. 7 μπαστούνι, το παίρνω απόφαση, τελικά θα πολεμήσω. 10 μπαστούνι σημαίνει τελικά ok, θα κάνω τη μετακίνηση, θα αναλάβω τις ευθύνες, κάτι θα κάνω. Και εδώ. Θέλω να σκεφτείς, θέλω συνειδητά να σκεφτείς ποια από αυτές τις τρεις επιλογές θα κάνεις, διότι εδώ εξαρτάται πού θα πας. Σε όποιο ερώτημα και αν έχεις βάλει και σε απασχολεί. Εντάξει. Αλλά χρειάζεται συνειδητά, με ηρεμία, έχεις αυτές τις πληροφορίες, δες με τι συντονίζεσαι και προχωράς. Εντάξει. Και εδώ τώρα αυτό το οποίο θα κάνω είναι, θα σου αποκαλύψω το μέλλον, αφού πω όμως 2-3 πράγματα. Θα επιμείνω σε αυτήν εδώ πέρα την οδό. Λίγο. Εδώ έχει να κάνει, δεν είναι τυχαία που είναι και στη μέση, διότι γι' αυτό λέω ότι είναι τσιγκάνικο ρίξιμο και έχει μια ιδιαίτερη αίσθηση. Αυτό εδώ θέλει να σου πει ότι το μεσαίο εδώ χαρτί, ότι εδώ συγκεντρώνεται και η περισσότερη ενέργεια και αυτή η συγκέντρωση σημαίνει ότι θα σου δώσει δύναμη, σαν τόξο να το πω έτσι, να προχωρήσεις σε ό,τι και να είναι αυτό, διότι έχεις μεγάλη προστασία. Το 7 μπαστούνι σημαίνει έχω ενέργεια, μαζεύω ενέργεια, βρίσκω την ενέργεια, θα αντιμετωπίσω οποιαδήποτε δυσκολία. Εντάξει. Τα υπόλοιπα δύο εδώ είναι και αυτά επιλογές, σε πάνε αλλού όμως. Εδώ να σου το πω διαφορετικά, είναι σαν να συντονίζεσαι με το σχέδιο της ζωής σου. Εδώ δεξιά και αριστερά είναι σαν να κόβεις δρόμο. Το κατάλαβες? Σαν να πηγαίνεις στο πεπρωμένο σου, πηγαίνεις εκεί που πρέπει να πας, αλλά σαν να κόβεις λίγο δρόμο. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό, έτσι. Απλά λέμε τώρα τον χρωματισμό που υπάρχει, που βγαίνει από αυτή την ανάλυση. Πάμε τώρα να αποκαλύψουμε το μέλλον για το καθένα. Εδώ έχει τον τροχό της τύχης. Έχεις τη δυνατότητα να αλλάξεις την τύχη σου. Πολύ τυχερή κάρτα, εσείς που επιλέξατε την αριστερή πλευρά. Και είπαμε ότι ναι, μεν κόβεις δρόμο, δεν σημαίνει ότι είναι κακό, το είπα και προηγουμένως. Από εδώ λοιπόν έχει μια αποκάλυψη και είναι ο τροχός της τύχης, που σημαίνει όλα αλλάζουν, μπορείς να τα αλλάξεις. Αυτή η διαδρομή εδώ έχει να κάνει με το 2 κούπα. Το 2 κούπα σημαίνει βρίσκω την αδελφή ψυχή, τη δίδυμη φλόγα, βρίσκω το πεπρωμένο μου σε θέμα αγάπης κυρίως. Μπορεί να και συνεργασία. Δηλαδή σημαίνει ότι ναι, γιατί και συνεργάτες, μπορεί ο συνεργάτης μας να είναι μία αδελφή ψυχή, μία δίδυμη φλόγα μας, έτσι, που συναντιόμαστε απλά. Αυτό όμως δείχνει, γι' αυτό και πολλές φορές και κάποιοι συνάδελφοι, κάποιοι συνεργάτες έχουν μια ωραία χημεία. Αβίαστε και λες, ρε παιδί, πώς είναι δυνατόν? Δεν σημαίνει ότι δεν θα έχουν προκλήσεις, προσέξτε. Γιατί εδώ υπάρχει ένα φαινόμενο. Στην αρχή όλα είναι γλυκά και μετά δημιουργούνται τα καρμικά στοιχεία, ξυπνάνε και χρειάζεται προσπάθεια. Εντάξει. Αλλά όμως εδώ σημαίνει, το μήνυμα είναι ότι έχεις τη δυνατότητα να δουλέψεις, αν έχεις την ενέργεια, και τότε πας στο καρμικό σου πεπρωμένο που είναι αρμονία. Και στο επόμενη αλήθεια είναι, στο δεξί είναι ο θάνατος. Πω, θα μου πεις, ρε φίλε, τι τράβηξες. Εδώ λοιπόν έχει να κάνει με το εξής. Ο θάνατος έχει να κάνει με σκορπίσιες ενέργειες, πλουτόνιες βέβαια στη σημερινή εποχή. Λοιπόν, γιατί ο σκορπιός είναι ένα ζώδιο το οποίο είναι συνυφασμένο με το εξής. Με τη ζωή και το θάνατο, την αναγέννηση, το κλείσιμο κύκλων που δεν μας χρειάζονται, αλλά κλείνουν όμως με έναν πολύ επίπονο τρόπο, με έναν δύσκολο τρόπο. Εδώ λοιπόν βλέπεις την ευθύνη που φέρνεις, ότι κάτι πρέπει να κάνω, δηλαδή να πάρω μια πρωτοβουλία, την απόφαση, να στηριχθώ στα πόδια μου και να φύγω.
Να φύγω από μια σχέση, να φύγω από μια εργασία, να φύγω από ένα κακοποιητικό περιβάλλον, να φύγω από μια φιλία που δεν με εξυπηρετεί, να φύγω από εδώ, να φύγω από εκεί. Γενικά φεύγω, παίρνω την ευθύνη μου και φεύγω σημαίνει. Είναι του φευγιού. Βρίσκω την ενέργεια, είναι δύσκολη αυτή η ευθύνη, με βάρος το κάνω στην ψυχή και στην καρδιά, αλλά το κάνω. Και εδώ σου λέει ότι η ζωή είναι μια διαδικασία μικρών και μεγάλων θανάτων. Όταν λέω μικρών θανάτων, εννοώ δηλαδή όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στη ζωή μας. Μια συνεργασία έληξε με πολύ δύσκολο τρόπο, μια αγάπη τελείωσε άδοξα, μια σχέση τελικά δεν καρποφόρησε, ένας γάμος μετά από πολύ καιρό ολοκληρώθηκε και πρέπει να, γιατί αυτά είναι μικροί θάνατοι, έτσι, και πρέπει να προχωρήσεις. Φυσικά θα σου βάλω εδώ και την επόμενη ιδιότητα, διότι ναι, μιλάει και για φυσικό θάνατο. Ξεκαθαρίζω όμως. Εσύ είσαι ζωντανή. Έχεις βιώσει το θάνατο ενός ανθρώπου, ενός δικού σου ανθρώπου, όπου αυτό σε στιγμάτισε, σε στεναχώρησε, είπες και γιατί Θεέ μου και γιατί να συμβαίνει, ζητάς πολλές απαντήσεις στο γιατί, όμως οι απαντήσεις είναι μπροστά μας, μπροστά σου, και αυτό που σου λέει διότι απλά έτσι είναι η ζωή. Συμβαίνει. Τι να σου πω. Από ανόητους θανάτους υπάρχει μέσα και σε προσευχή, προστάτεψέ με από ανόητο θάνατο. Τι σημαίνει ανόητος θάνατος? Πίνει άλλη ο άλλος τον καφέ του και του πέφτει ένα ξύλο στο κεφάλι και πεθαίνει. Περπατάει ο άλλος στον δρόμο και από τον μπαλκόνι φυσάει, πέφτει μια γλάστα, τον χτυπάει στο κεφάλι, τελείως. Τι θα κατηγορήσει και τι θα πεις? Φυσικά υπάρχουν κι άλλα, υπάρχουν και αρρώστιες και τα λοιπά, διότι εδώ σημαίνει και αυτό. Αλλά όμως, έτσι είναι η ζωή δυστυχώς, δεν το λέω κοινικά. Το λέω για εσένα να το πάρεις λίγο, γιατί σου χρειάζεται αυτή η ενδυνάμωση. Άρα λοιπόν όμως σημαίνει και κάτι άλλο, σημαίνει η αναγέννηση. Το γεγονός ότι μένεις πίσω εσύ στη ζωή, σημαίνει να εκτιμήσεις το δώρο της ζωής. Εδώ υπάρχει μια προστακτική η οποία λέει ζήσε. Αυτό λέει ο θάνατος εδώ. Πρόσεξε, δεν είναι αντιφατικό. Ο θάνατος λέει ζήσε, γιατί έρχομαι. Ζήσε πρώτα γιατί θα έρθω. Πάμε όμως εδώ το εξάντλησα. Πάμε όμως εδώ, που σημαίνει ο τροχός της τύχης, γιατί δεν το αφιέρωσα εδώ λίγο χρόνο. Ο τροχός της τύχης, αγαπημένη μου, σημαίνει ότι αφού τα βάλεις κάτω, αφού ξεκαθαρίσεις πράγματα, ξεκουραστείς νοητικά, ψυχικά, το τέσσερα ξυφών επίσης σημαίνει και διαλογισμό, σημαίνει και προσευχή, σημαίνει ξεκουράζομαι, σημαίνει ηρεμώ το μυαλό μου. Ένα ήρεμο μυαλό είναι πανίσχυρο, πολύ δυνατό, διότι όταν είσαι σε σύγχυση δεν μπορείς να σκεφτείς θετικά, δεν μπορείς να σκεφτείς καθαρά. Με τον τροχό της τύχης, τότε παίρνεις εσύ το πεπρωμένο στα χέρια σου. Παίρνεις τη δύναμη στα χέρια σου και τα αλλάζεις όλα. Και ο τροχός της τύχης σημαίνει ότι συντονίζεσαι με εκείνες τις δονήσεις, με εκείνες τις ενέργειες, αλλά τη δουλειά, πρόσεξε, εσύ την κάνεις. Μην περιμένεις το σύμπαν να την κάνει. Το σύμπαν θα σε βοηθήσει. Ο Θεός θα σε βοηθήσει. Συν Αθηνά και χείρα κίνη, που λένε. Λοιπόν, σημαίνει ότι και εσύ κάτι πρέπει να κινήσεις. Κάτι πρέπει να βάλεις στο σώμα σου, την ενέργειά σου σε κίνηση, τη σκέψη σου, το συνέστημα, όλα αυτά, τις αισθήσεις σου, για να αρχίσει να αλλάζει η μοίρα και το πεπρωμένο σου. Ακούγεται περίεργο, αλλά έτσι όμως συνήθως γίνεται. Αυτά. Δεύτερη, όσοι επιλέξατε λοιπόν την δεύτερη επιλογή. Είναι πανέμορφες αυτές οι κάρτες. Αυτές οι κάρτες είναι πανέμορφες. Θέλω να σας πω κάτι. Αυτές οι κάρτες επίσης, όταν ενωθούν, κάνουν, αν παρατηρείτε εδώ, παρατηρήσετε, ακόμα και αν είναι από διαφορετικό τέτοιο, κάνουν μία ολοκληρωμένη, δες εδώ, κάνουν μία ολοκληρωμένη φωτογραφία, μάλλον όχι φωτογραφία, πίνακα. Εντάξει, δηλαδή είναι η συνέχεια, δηλαδή παρόλο που εδώ είναι το 5 κούπα και εδώ είναι το 8 κούπα, παρόλα αυτά συνδέονται με έναν απροσδόκητο και ιδιαίτερο τρόπο, θέλω να το δεις, έτσι. Συνδέονται εδώ, υπάρχει σύνδεση αυτή. Και αν είναι στη σειρά, δηλαδή αν είναι το... Για να βρω κάτι, μισό λεπτό. Το 6, να το 5 και το 6. Το 5 και το 6. Δες εδώ ακόμα πιο ολοκληρωμένο.
Δες εδώ τη ζωγραφική, δες εδώ τη ζωγραφιά. Έτσι, δες εδώ. Πως έρχονται και αν βάλω και τα υπόλοιπα κάνουν μια ολόκληρη ιστορία. Είναι φανταστικές αυτές αυτό το deck καρτών, είναι πολύ καλλιτεχνικό. Είναι πολύ ιδιαίτερο, όπως είσαι και εσύ. Εσύ που το επέλεξες, πρόσεξε, δεν λέμε για επάγγελμα, εντάξει και για επάγγελμα, αλλά λέμε για ιδιότητα ψυχής, το καλλιτεχνικό σου κομμάτι. Η δημιουργικότητά σου, η φαντασία σου, ο ιδιαίτερος τρόπος που βλέπεις τα πράγματα, μπορείς να γράφεις, να ζωγραφίζεις, να κάνεις μια πολύ καλλιτεχνική φύση. Πρόσεξε, μπορεί να ασχολείσαι με άλλα πράγματα, έτσι. Επαγγελματικά μπορείς να κάνεις κάτι, τι να σου πω, να είσαι μηχανικός, ξέρω εγώ. Ξέρω γιατρούς οι οποίοι τι κάνουνε, χειρουργοί, οι οποίοι τι κάνουνε, ασχολούνται με την πλαστική. Τι εννοώ με την πλαστική, με τα αγγειοπλαστική, ώστε τα χέρια τους να έχουν μια πλαστικότητα και φυσικά και μια δημιουργικότητα, γιατί και εκεί χρειάζεται σε κάποιες επιστήμες και σε κάποια πράγματα χρειάζονται διάφορα. Τέλος πάντων, θεωρώ όμως εγώ ότι η δημιουργικότητα, φίλες και φίλοι που με ακούτε, χρειάζεται παντού, παντού, παντού στη ζωή μας. Φαντασία, δημιουργικότητα, αίσθηση, καλλιτεχνικότητα, ομορφιά, αρμονία. Μην μου πείτε ότι οι σχέσεις δεν χρειάζονται και καλλιτεχνική άποψη. Μην μου πείτε ότι και τα επαγγελματικά, σε όποιο επάγγελμα και να είμαστε, ακόμα και στο πιο σκληροπυρηνικό, να το πω έτσι, δεν χρειάζεται και εκεί μια δόση φαντασίας, μια δόση δημιουργικότητας, έτσι, γιατί έτσι είμαστε εμείς οι άνθρωποι. Πάμε τώρα. Στο τώρα. Πού είσαι στο τώρα? Στο τώρα είσαι στο 9 κούπα. Μια πανέμορφη κάρτα, μια πανέμορφη ζωγραφιά. Θέλω να τη δεις, να τη φέρω κοντά, να τη θαυμάσεις, να την παρουσιάσω. Σαν να γναντεύεις, πρόσεξε, κάθεσαι σε ένα παγκάκι. Εδώ έχει κάποια orbs, έτσι λέγονται, κάποιες τις λες αυτές σαν φούσκες. Δεν ξέρω αν έχεις δει πολλές φορές σε κάποια βίντεο ή και δικά σου και ξένα που υπάρχουν κάποια σαν orbs. Είναι ένα ενεργειακό φαινόμενο, δεν είναι σκόνη, που περνάει. Αυτό είναι ένα ενεργειακό φαινόμενο που σημαίνει ότι η ενέργεια εκεί έχει μια ροή θετική. Και εδώ τι βλέπει? Εδώ βλέπει τις κούπες, βλέπει τον ήλιο, βλέπει, κάθεται και αγναντεύει, ξεκουράζεται, χαλαρώνει. Συνδέεται με τη φύση. Συνδέεται με το όλον. Το 9 κούπα επίσης σημαίνει η ευχή. Είσαι έτοιμος, έτοιμη να απευθυνθείς στο σύμπαν, στο Θεό και να προσευχηθείς για να υλοποιήσεις αυτό το οποίο θέλεις. Ο καθένας λοιπόν προσεύχεται και εύχεται το δικό του κομμάτι. Είναι μια ίστατη στιγμή με τον ανώτερο εαυτό μας, να το πω έτσι, με το πνευματικό μας εαυτό, με τον εαυτό μας και συνδεόμαστε με το θεϊκό πεδίο, να το πω έτσι. Είσαι σε ένα σταυροδρόμι, όπου όμως, γι' αυτό προσεύχεσαι εδώ, έχεις βρει στη ζωή σου και έχεις συναντήσει στη ζωή σου, εδώ είναι το πέντε μπαστούνι και το πέντε μπαστούνι πάντα εκδηλώνει την δυσαρμονία. Εδώ μιλάει για αρμονία και εδώ μιλάει δυσαρμονία. Σαν να λες ότι ωραία βάση έχω, αλλά όμως ρε παιδί μου στη ζωή, είδες πως πάνε τα πράγματα, αλλά όμως στη ζωή εγώ βιώνω κιόλας όλο αυτό εδώ, παρεξηγήσεις, δυσκολίες, ασυνεννοησία, ένας άνθρωπος να με καταλάβει, να τον καταλάβω λίγο, δεν με καταλαβαίνουν, δεν με νιώθουν, δεν. Έτσι. Και είσαι σε ένα πολύ λοιπόν κρίσιμο σταυροδρόμι, στο οποίο θα πάρεις αποφάσεις, διότι τελικά, πού θες να βρίσκεσαι σε θέματα σχέσεων, συνεργασίας, θες να είσαι έτσι? Θες να είσαι σε αυτή την ανισορροπία? Θες να είσαι σε αυτό το δύσκολο κομμάτι το οποίο δεν σε εκφράζει? Εύχεσαι να μην είσαι σε ανισορροπία και αυτό προσεύχεσαι και γενικά τι είσαι σε σχέση? Εύχεσαι, προσεύχεσαι η σχέση σου να είναι υγιής, να είναι ωραία, να είναι παθιασμένη, να έχει μια γλύκα. Εύχεσαι στη δουλειά σου να είναι καλά τα πράγματα, να υπάρχει καλή συνεργασία και όχι αυτό το μπάχαλο που υπάρχει. Σαν να έχει τρελαθεί ο κόσμος. Σου έχω ένα νέο όμως. Ο κόσμος δεν θα αλλάξει. Δεν έχει αλλάξει εδώ και χιλιάδες χρόνια.
Δεν έχει αλλάξει εδώ και χιλιάδες χρόνια, παρόλο που έχει προχωρήσει η επιστήμη, οι τέχνες, τα γράμματα, οι αλλαγές, οι αποκαλύψεις. Δεν πρόκειται να αλλάξει, διότι είναι η ανθρώπινη φύση τέτοια. Και εκεί που εσύ μπορεί να είσαι ένας πολύ καλός άνθρωπος, ελκύεις, έρχονται, γιατί θα έρθουν όπως και να είσαι. Είτε είσαι καλός, είτε είσαι κακός, είτε είσαι βλαμμένος, τριμμένος, ο καλύτερος άνθρωπος του κόσμου, άγιος, δεν ξέρω τι. Θα έρθουν, θα σου έρθουν, θα σου έρθουν εκείνοι οι άνθρωποι, οι τοξικοί, διότι έτσι γίνεται, δεν μπορείς να τα αποφύγεις. Ακόμα και αν αλλάξεις και πας στο Βόρειο Πόλο, που λέει ο λόγος. Ακόμα και αν πας να απομονωθείς και να ζήσεις, τι να σου πω, όπου και να, θα σου έρθει εκείνος ο οποίος θα πετάξει όλη του την τοξικότητα. Αυτό σημαίνει εδώ. Εσύ λοιπόν δεν πρέπει μόνο να προσεύχεσαι, εσύ πρέπει να υλοποιήσεις, πρέπει να το αλλάξεις αυτό. Εντάξει, πάμε τώρα. Πάμε στις επιλογές μας. Επιλογή εδώ δεξιά. Μία βασίλισσα ξυφών, μία πολύ δυνατή κάρτα, πολύ δυνατή ενέργεια που σημαίνει αποφασιστικότητα. Δεν μασάω τελικά. Κοίταξε να δεις, θα το πάρω πάνω μου, θα βγάλω και εγώ τα δόντια μου. Πρόσεξε, και ο καλός ο άνθρωπος όταν πιεστεί θα βγάλει δόντια. Όχι, μπορεί να νευριάσει, ο καθένας με το στυλ του θα βάλει ένα όριο, θα βάλει, όπα μεγάλε, περίμενε, μέχρι εδώ είσαι. Εντάξει, όπου και να είναι αυτό. Η δεύτερη επιλογή έρχεται με ένα 8 μπαστούνι. 8 μπαστούνι σημαίνει τελικά και εδώ πολεμά. Είναι μια πανέμορφη κάρτα, θέλω να τη δεις, είναι πολεμική κάρτα αυτή. Το 8 μπαστούνι, δες εδώ πέρα με τα δέντρα που εδώ, πώς το λένε, φυτρώνουν δέντρα. Υπάρχει μια πολύ όμορφη κάρτα, μια ενέργεια που δεν υποδηλώνει πολεμικό κλίμα. Όμως εδώ το 8 μπαστούνι, εδώ με τα δέντρα τα οποία υψώνονται, θέλει να σου πει ότι έχω ενέργεια, έχω ζωή, έχω δύναμη. Θα στηριχτώ πολύ δυνατά σαν δέντρο να αντέξω όλες τις κακουχίες σαν πολεμιστής. Αυτό είναι το νόημα. Και η άλλη επιλογή είναι μια πανέμορφη κάρτα, άσος λοιπόν μπαστούνι. Συγγνώμη, άσος κούπα. Εδώ λοιπόν έχεις συνειδητά, πρέπει να επιλέξεις μία από τις τρεις κάρτες. Πρέπει να επιλέξεις μία από τις τρεις διαδρομές. Και οι τρεις είναι πολύ δυνατές ενέργειες. Δεν χάνουν σε τίποτα. Εδώ είναι η δύναμη και η δύναμη του λόγου, εδώ είναι η δύναμη της ενέργειας και η δύναμη εσωτερικά, και εδώ είναι η δύναμη με τον άσο κούπα, που σημαίνει φτιάχνω και κάτι καινούριο, ετοιμάζομαι για κάτι καινούριο το οποίο θα μου δώσει πολύ χαρά. Δεν ξέρουν που θα μας οδηγήσουν. Είσαι σε σταυροδρόμι και λες τώρα εγώ αυτές τις τρεις διαδρομές. Τι πρέπει να επιλέξω? Επέλεξε συνειδητά. Εγώ ξεκινάω. Μπορεί να χρειαστείς να κάνεις pause, να πας πίσω, να το δεις λιγάκι. Πάμε λοιπόν. Εδώ αυτή η επιλογή φέρνει μία κάρτα ευλογίες. Εδώ λέει tiny elephants. Εδώ σημαίνει μικροί ελέφαντες. Εδώ, επειδή είναι και καλλιτεχνικό αυτό το deck, και ένα ερωτηματικό. Λοιπόν, πρόσεξε να δεις. Είναι μία πανέμορφη κάρτα. Δες εδώ τα δύο ελεφαντάκια που πάει μπροστά. Μπορεί να σημαίνει οικογένεια. Μπορεί να σημαίνει επίσης, εδώ σημαίνει και ευλογία, δες εδώ που δείχνουν ενεργειακά εδώ, εδώ είναι ένα ενεργειακό φαινόμενο. Το σύμπαν λοιπόν που λέει εδώ και είναι σαν να προστατεύει και να δείχνει αυτούς τους δύο ελέφαντες. Φαντάσου ότι είσαι εσύ. Ελέφαντας λοιπόν σημαίνει τύχη. Στην Ινδουιστική, Βουδιστική, Ινδοβουδιστική, συγγνώμη, ας το πω έτσι, έκφραση, ο ελέφαντας σημαίνει τύχη, σημαίνει αυθονία, σημαίνει επίσης και πολύ θετική διαδρομή στο Feng Shui. Τους βάζεις κάποιους που είναι από συγκεκριμένο κρίσταλο, τους βάζεις σε συγκεκριμένο σημείο στο σπίτι για να κοιτάνε σε συγκεκριμένο σημείο, για να ανοίξει αν θέλεις λίγο και η τύχη σου. Αφού όμως γίνουν κάποια πράγματα, δεν είναι μόνο έτσι τον βάζω, δεν θέλει και κάτι άλλο. Αλλά εδώ όμως θέλω να σου πω ότι το ερωτηματικό, μάλλον να σου το πω σε εξής. Στα χέρια σου είναι όλα. Το ερωτηματικό που υπάρχει είναι εσύ, από σένα εξαρτάται τι νόημα θα δώσεις. Χρειάζεται δύναμη όμως, διότι το ερωτηματικό χρειάζεται δύναμη. Αν δεν πετύχω, αν δεν μου βγει, αν πάω εκεί αλλά τελικά δεν είναι καλά, δεν το ξέρεις, πρέπει να το βιώσεις. Αν αυτή η νέα σχέση δεν πάει καλά,
Αν αυτός ο άνθρωπος τελικά δεν είναι τόσο αληθινός όσο πιστεύω, πρέπει να το βιώσεις. Αυτό σου λέει εδώ. Και πρέπει να το δεις και λίγο και με τη λογική. Δηλαδή, όχι τόσο πολύ, πώς να το πω, μη σε κατακλείξει το συνέστημα και σε πνίξει. Εδώ θέλει, πάω λίγο να το δω ρε παιδί, να το βιώσω. Έχω τη δύναμη να το αντέξω και να το βιώσω. Γιατί έχεις όλη την ευλογία εδώ. Πάμε λοιπόν στην επόμενη μας... Πάμε στην επόμενη επιλογή. Πού σε πάει αυτή η επιλογή? Σε έναν υπότι... Δες εδώ τον υπότι που πετάει. Σε έναν λοιπόν μια πολύ όμορφη κάρτα, σε έναν υπότι κούπα. Ο υπότης κούπα πάντα έχει να κάνει με την αποστολή της ζωής μας. Ο υπότης αναλαμβάνει πάντα μια αποστολή. Και ο υπότης κούπα πάντα έχει να κάνει αναζήτηση. Λοιπόν, να το πω πολύ απλά. Αυτό που γεμίζει εσένα συναισθηματικά και σε κάνει και χαρούμενο ή να αισθάνεσαι μια πληρότητα. Εντάξει. Θα πολεμήσεις γι' αυτό. Πρέπει να το πολεμήσεις. Δεν θα σου δοθεί έτσι. Έτσι είναι τα πράγματα. Συγγνώμη, παιδιά. Έτσι είναι η ζωή. Δεν θα σου δοθεί, δεν θα σου χαριστεί τίποτα. Θα πρέπει να το κερδίσεις, να το διεκδικήσεις. Είναι δουλειά. Διεκδίκησέ τη. Δεν σου άνοιξε μία πόρτα, πρέπει να διεκδικήσεις την επόμενη πόρτα. Μία σχέση δεν σου δούλεψε, κυνήγησε κάτι άλλο ίσως. Αλλά εδώ όμως ο υπότης σημαίνει κίνηση. Μετακινούμε, πάω, φεύγω, προχωράω. Αυτή είναι η αποστολή σου στη ζωή. Αυτό είναι το πεπρωμένο σου. Και το πεπρωμένο σου επίσης, επειδή είναι κούπα, είναι και αισθάνομαι, η εμπειρία που παίρνεις από το αισθάνομαι. Πρόσεξε να είσαι το αισθάνομαι. Είναι και χαρά, είναι όμως και λίγο πόνος, έτσι. Ετοιμάσου γι' αυτό. Θα πεις, μα θα πονάω, θα κάνω, θα... Ναι, αλλά πρέπει να το μετατρέψεις σε χαρά τη ζωή σου. Και το επόμενο είναι το 3 πεντάκτηνο, μια άλλη πολύ δυνατή, ισχυρή κάρτα. Και το 3 πεντάκτηνο σημαίνει χτίζω. Κοίτα, σημαίνει χτίζω, αλλά επίσης σημαίνει μαθαίνω, εμπειριώνομαι, σημαίνει φτιάχνω το μέλλον μου, φτιάχνω το επάγγελμά μου, κάνω μια καινούργια αρχή στα επαγγελματικά μου, κάνω μια καινούργια αρχή στην εκπαίδευσή μου, σε αυτά που έχω μάθει, κάνω μια καινούργια αρχή σε πράγματα, ώστε να σου το πω έτσι, ανοίγω για να συναντήσω και καινούριους ανθρώπους. Το 3 πεντάκτηνο σημαίνει και είναι κάρτα της ενέργειας και σημαίνει και το 3 γενικά, σημαίνει και ενέργεια, σημαίνει και τύχη. Χτίζω την τύχη μου. Και εφόσον χτίσω την τύχη μου, οι άνθρωποι έρχονται σε μένα διότι έχω φτιάξει μία φήμη. Η φήμη του σταθερού. Η φήμη του ικανού, της ικανής. Η φήμη της σοβαρότητας. Η φήμη ενός ανθρώπου που μπορώ να στηριχτώ πάνω του. Κατάλαβες γιατί είναι σημαντικά. Και όχι η φήμη, ας πούμε, του απατεώνα. Ή η φήμη ότι, ξέρω εγώ, γυρνάει με πολλές ή γυρνάει με πολλούς. Δεν καταδικάζω, δεν κατακρίνω, γιατί μπορεί να χρειάζονται αυτές οι εμπειρίες, έτσι για τον καθένα, αλλά εδώ δείχνει όμως ότι okay, εδώ πάμε σε κάτι καινούριο, το οποίο όμως είναι σταθερό και χτίζει τη φήμη σου με σοβαρό τρόπο, να σου το πω έτσι. Και πάμε λοιπόν στην τρίτη επιλογή, που είναι και η δική μου επιλογή, γιατί αυτές μου αρέσουν οι κάρτες οι vintage. Βασικά ήμουν ανάμεσα στη δεύτερη και στην τρίτη επιλογή, επέλεξα την τρίτη επιλογή, μιας και είναι και οι τρεις πόρτες. Ας συντονιστώ με όλο το τριάρι, δηλαδή αυτό είπα. Τρία, ας το βάλουμε κάτω και να το δούμε. Εντάξει, λοιπόν, πάμε. Για να δούμε λοιπόν ποιο είναι το παρόν, η βάση μας δηλαδή, που είναι, δεν είναι διπλή, ωραία, είναι το 2 κούπα. Συγγνώμη, 2 πεντάκτηνο. Το 2 πεντάκτηνο λοιπόν αφορά ζώδια της γης, αφορά τις επιλογές. Αφορά την ισορροπία. Εδώ δείχνει μία μεγάλη ικανότητα, ως άνθρωποι εσείς, να φέρνετε τα πράγματα σε μία ισορροπία. Επαγγελματική ισορροπία και προσωπική ζωή. Κυρίως αυτό λέει εδώ.
Είναι μια κάρτα επίσης που σημαίνει ευκαιρίες. Είναι μια κάρτα σημαίνει που έχεις περάσει φουρτούνες και έχεις βγει πολύ καλός, να το πω έτσι, καπετάνιος και έχεις εξισορροπήσει τα πράγματα. Γνωρίζω ότι υπάρχουν φουρτούνες και πάντα κάνεις μια επιλογή όταν αυτή η φουρτούνα ηρεμήσει. Δηλαδή περιμένεις να περάσει ο χρόνος, γιατί είναι και μια κάρτα χρόνου εδώ. Τι εννοώ? Η κάρτα του χρόνου και όταν έχει βγει ο εγώ καιρός, γιατί κυρίως αυτή η κάρτα έχει ως κυβερνήτη τον εγώ καιρό. Αφορά βέβαια και τα υπόλοιπα ζώδια της γης, Ταύρος και Παρθένο, όμως εδώ αυτά τα ζώδια και στην αστρολογία σημαίνει αργός χρόνος, σημαίνει κάνω υπομονή. Όταν καταλαγιάσουν τα πράγματα, τότε μπορώ να πάρω με ηρεμία μια απόφαση, η οποία όμως θα μου φέρει το μέγιστο αποτέλεσμα το οποίο εγώ επιθυμώ και θα τα καταφέρω. Εντάξει. Άρα ξεκινάμε από μια πολύ δυνατή γερή βάση. Και το 2 φυσικά σημαίνει και σχέσεις, σημαίνει και πιο σταθερές σχέσεις, σημαίνει και χτίζω, σημαίνει και αισθάνομαι καλά, σημαίνει και δίδυμες φλόγες, αδέρφες ψυχές. Πώς το λένε, μπορεί να σημαίνει και στο εργασιακό κομμάτι ότι υπάρχουν εκεί συνάδελφοι με τους οποίους μπορεί να υπάρχει μία χημεία, ας το πούμε, αλλά παίρνεις βοήθειες όμως. Αυτό σημαίνει εδώ, εντάξει, πολλές βοήθειες. Και βέβαια και προσαρμοστικότητα. Αλλά και κάτι άλλο που λέει εδώ πέρα αυτή η κάρτα, έχεις με το δικό σου τρόπο και την υπομονή σου τη δυνατότητα να πετύχεις και στα δύο. Και στα επαγγελματικά και στα προσωπικά. Γιατί επίσης αυτή η κάρτα έχει και τον δύο σύμβολο, που είναι ένα σύμβολο όπου σημαίνει τύχη, ανάπτυξη. Πάμε τώρα. Πού βρίσκεσαι? Βρίσκεσαι σε ένα σταυροδρόμι. Πρόσεξε. Και βγαίνει η σελήνη. Έχεις πολλά πράγματα μέσα σου τα οποία δεν τα αφήνεις οι άλλοι να τα γνωρίσουν. Τα κρύβεις. Ο λόγος που τα κρύβεις δεν γίνεται γιατί φοβάσαι, γίνεται διότι έτσι πιστεύεις ότι πρέπει να γίνει. Η σελήνη σημαίνει διέστηση, σημαίνει όμως ότι έχεις εκείνη πάντα την εσωτερική ματιά όπου λες έξω, εσωτερική δικιά σου ματιά και κοιτάς έξω στον κόσμο, στα επαγγελματικά σου, τα συστηματικά σου. Τι είναι αληθινό? Τι είναι ψέμα? Άρα αυτό που σημαίνει εδώ αυτό το μήνυμα της κάρτας, πρόσεξε τι είναι πολύ σημαντικό το μήνυμα, είναι προτού σχηματίσεις γνώμη, άποψη για οτιδήποτε αισθηματικά, επαγγελματικά, δες αν είναι αληθινό. Αυτό μπορεί να σημαίνει να ρωτήσεις ανθρώπους, αυτό σημαίνει να χρειαστεί λίγο να τους ρωτήσεις, να έρθεις σε επικοινωνία μαζί τους, να δεις είναι αληθινό. Τι είναι αληθινό? Γιατί μπορεί να πιστεύεις, π.χ. λέω τώρα, στα επαγγελματικά, μπορεί να πιστεύεις ότι ο τάδε είναι εχθρός σου ή λέει ή σπείρει φήμες για σένα. Και να μην είναι αληθινό και να μην έχει πει τίποτα ο άνθρωπος. Πραγματικά να μην έχει πει. Ή στα αισθηματικά σου να νομίζεις ότι ο σύντροφός σου ή σύντροφός σου, ξέρω εγώ, τι δεν σε αγαπάει και να μην ισχύει κάτι τέτοιο. Απλά να έχει κουραστεί, να έχει περάσει διάφορα, στεναχωρίες και να μην έχει εκείνη τη στιγμή τη δυνατότητα να σου δείξει την αγάπη, ίσως με όποιο τρόπο θα το ήθελες. Η σελήνη επίσης σημαίνει το μυστήριο. Είσαι μυστηριώδης τύπος. Είμαστε μυστηριώδης τύποι, εντάξει. Επίσης σημαίνει ότι όνειρα, σου έρχονται όνειρα προφητικά, σου έρχονται απαντήσεις στα όνειρα, δώσε σημασία. Εδώ αυτή η κάρτα σημαίνει ηχθείς και ηχθείς αυτό που θέλουν να σου πούνε εδώ, αυτή η κάρτα που θέλουν να σου πούνε, έχει πίστη. Είναι μια πολύ πνευματική κάρτα. Έχει και δυσκολίες, αλλά έχει πίστη. Και η σελήνη πάντα συμβολίζει την ψυχή μας. Η ψυχή σου μιλάει εδώ. Είσαι σε ένα σταυροδρόμι ψυχής, εντάξει. Πάμε να το δούμε τώρα. Επιλογή πρώτη. Εδώ έχουμε το 7 κούπα. Το 7 κούπα είναι από τις πολύ περίεργες κάρτες, έχει πολλή ευλογία. Έχει ευλογία, θα το δούμε μετά αν θα το επιλέξεις. Έχει ευλογία. Έχει όμως και πολύ μεγάλη προσοχή στο τι σου λένε οι άλλοι. Εντάξει. Εδώ λοιπόν χρειάζεται να κάνεις ένα βήμα πίσω, να τα δεις και
Και μετά αποφασίζεις και έχεις ευλογία. Ό,τι αποφασίσεις θα πάρεις βοήθεια. Εδώ έχει πολλή ευλογία. Η άλλη επιλογή λοιπόν που ανοίγει είναι ο άσος ξυφών. Τι σημαίνει άσος ξυφών? Σημαίνει, κοίταξε να δεις, εδώ προχωράω με την αξία μου, τη δύναμή μου, θα μιλήσω, θα πω, θα κάνω, θα πάρω δύναμη, θα πάρω αυτοπεποίθηση, ακόμα κι αν είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος το παραδέχεσαι και λες δεν έχω αυτή την αυτοπεποίθηση που θα ήθελα να είχα, να είμαι πιο δυνατός, πιο δυνατή. Μπορείς να την χτίσεις, λέει εδώ, και να βγεις προς τα έξω με την αξία σου, να πας στην καρδιά του προβλήματος, να μιλήσεις, να αποκτήσεις ξεκάθαρη εικόνα, να ξεκαθαρίσεις την αλήθεια από το ψέμα και να στηριχθείς στα δικά σου και μόνο πόδια. Είναι μια πολύ δυνατή επιλογή εδώ, είναι ο άσος ξυφών, αλλά πρόσεξε, ακόμα δεν πρέπει να δεις όλο το σκηνικό και μετά να αποφασίσεις. Και εδώ έχουμε μια άλλη πολύ δυνατή κάρτα που είναι ο κρεμασμένος. Ο κρεμασμένος σημαίνει ότι ναι, έχετε προδοθεί. Έχεις προδοθεί. Έχεις προδοθεί, τι να σου πω, συναισθηματικά, ερωτικά, επαγγελματικά, σε έχουν κρεμάσει, γιατί αυτό σημαίνει. Ο κρεμασμένος δηλώνει ότι σε έχουν κρεμάσει, αγαπημένα, αγαπημένα. Όμως αυτό δεν γίνεται για τιμωρία. Ο Θεός δεν το έκανε, στο πω έτσι, ο Θεός το σύμπαν, δεν το έκανε για να σε τιμώρησει. Το έκανε για να σε αφυπνίσει, να σου αλλάξει τον τρόπο σκέψης. Γιατί εδώ αν παρατηρήσεις ο κρεμασμένος, δες εδώ πέρα, που είναι σαν Άγιος, έχεις δει την εικόνα με τους Αγίους, δεν είναι τυχαία αυτή εδώ πέρα η απεικόνηση. Εντάξει, γιατί υπάρχει αυτό το φωτοστέφανο? Είναι η κατανόηση πλέον, σημαίνει, προσέξτε, δεν είναι μόνο χριστιανικό, έτσι. Αυτό εδώ πέρα δεν είναι μόνο χριστιανικό, υπάρχει και σε άλλες απεικονίσεις. Η αφύπνιση δηλαδή και το φωτοστέφανο δεν είναι μόνο χριστιανικό. Λοιπόν, είναι και αρχαιοελληνικό, υπάρχει και σε άλλους λαούς. Λοιπόν, αλλά τι σηματοδοτεί, ποιος είναι ο συμβολισμός? Αλλάζω κατανόηση για τη ζωή. Και πίσω κρεμασμένο σημαίνει ότι βλέπω διαφορετικά τα πράγματα και τα νοήματα και ότι αυτό που μου συμβαίνει δεν είναι τιμωρία, αλλά είναι εμπειρία και είναι εγώ να αλλάξω τον τρόπο σκέψης μου, να αλλάξω τον τρόπο που βλέπω τα πράγματα. Εδώ και ένα κάτι άλλο. Πώς θες εσύ, αγαπημένη μου, να προχωρήσεις τη ζωή σου? Μάλλον να σου το πω λίγο διαφορετικά. Θα αποκτήσεις πολύ μεγάλη δύναμη, πνευματική δύναμη, θα αποκτήσεις πολλά καλά με το να κατανοήσεις ότι οι θυσίες που κάνεις και οι δυσκολίες ήταν εσύ να ενδυναμωθείς. Εδώ σημαίνει βλέπω διαφορετικά, αλλά σημαίνει επίσης πώς επιλέγω να θυσιάσω, γιατί είναι και μια θυσία εδώ, να θυσιάσω το χρόνο μου. Το χρόνο μου πλέον θα τον θυσιάζω σοφά. Εντάξει. Ποια είναι η σοφία για τον καθένα, εξαρτάται. Όταν λέμε σοφά, θα τον θυσιάσω για μια πολύ μεγάλη αγάπη. Για μια επαγγελματική καταξίωση. Για μια εκπαίδευση. Για να πάω πανεπιστήμιο. Ο καθένας για ένα ταξίδι. Για μια τέχνη. Για μια αυτή. Εξαρτάται. Εντάξει. Τρεις πολύ δυνατές κάρτες. Δέστε εδώ. Πάρε επιλογή. Εγώ λοιπόν αυτό το οποίο... Εμένα, το οποίο εμένα με ελκύει περισσότερο και μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί τα ξύφη, μάλλον η άση είναι από τα αγαπημένα μου χαρτιά στα ταρό, εγώ θα επιλέξω αυτό, το μέσο. Θα επιλέξω τον άσο ξυφών. Πάμε τώρα. Αν επιλέξει αυτό, τι σου βγάζει? Αυτή η επιλογή εδώ... Σε πάει, είδες που σε πάει, στο τρία μπαστούνι. Τρία μπαστούνι σημαίνει βρίσκω έμπνευση στη ζωή μου και το κάνω πράξη και προχωράω. Αφήνω πίσω, δες εδώ, γυρνάει πλάτη, αφήνω πίσω ό,τι δεν μου χρειάζεται και προχωράω μπροστά. Προετοιμάζομαι, σχεδιάζω, ερευνώ, εξερευνώ και προχωράω ανοιχτή σε αυτή τη διαδρομή της ζωής. Και έχω ευλογία και τύχη, γιατί εδώ είναι ο αριθμός 3. Το 3 είναι πάντα η ενέργεια, η θετική, είναι η ευλογία, είναι η δύναμη.
Εδώ λοιπόν πάμε στο 6 πεντάκτινο. Εδώ τι σημαίνει? Εδώ σημαίνει ότι κοίταξε να δεις. Εφόσον επιλέξει αυτή τη διαδρομή, το 6 πεντάκτινο σημαίνει η έβρεση των ισορροπιών στη ζωή σου. Σου αρέσουν οι ισορροπίες. Το 6 σημαίνει και το παρελθόν, σημαίνει και οι σχέσεις, πράγμα που σημαίνει ότι κοίταξε να δεις, πρέπει να δώσεις και να πάρεις. Μάλλον μην παίρνεις μόνο, πρέπει και να δώσεις. Η επιτυχία σου θα έρθει, άκουσέ το που αφορά και εμένα, η επιτυχία σου θα έρθει εφόσον μοιραστείς πράγματα χειροπιαστά. Επαγγελματική επιτυχία, εξασφάλιση, φήμη κατά κάποιο τρόπο, γενναιοδορία. Εδώ σημαίνει και ένα είδος ακεραιότητας. Δεν λέω για μένα, λέω για όλο τον κόσμο. Το 6 λοιπόν πεντάκτινο σε πηγαίνει σε πιο πρακτικά πράγματα και σκέφτεσαι κυρίως και το οικονομικό κομμάτι και το επαγγελματικό σου κομμάτι, το οποίο μπορείς να το φέρεις σε εκείνες τις ισορροπίες εσύ που θέλεις. Αποκτάς και φήμη. Και η τρίτη επιλογή σε πηγαίνει, είδες λοιπόν η κάθε μία επιλογή που σε πηγαίνει, δεν μπορείς να τις επιλέξεις όλες. Μία αυστηρά θα επιλέξεις. Έχουμε λοιπόν το 9 κούπα. Εδώ σημαίνει ότι, κοίταξε να δεις, μπορείς να τα φέρεις εφόσον περάσεις μέσα από αυτή τη ζύμωση, μέσα από αυτή τη διαδικασία των αλλαγών, να τα σκεφτείς διαφορετικά στη ζωή, με το 9 κούπα που είναι και μία κάρτα πάρα πολύ θετική, που σημαίνει ότι τα πάντα μπορούν τελικά να δουλέψουν υπέρ σου. Αυτά που ευχόσουν, αυτά που ήθελες. Είναι μια κάρτα ευτυχίας, είναι μια κάρτα ολοκλήρωσης, είναι μια κάρτα πληρότητας, είναι μια κάρτα που σημαίνει εμπιστεύσου το σύμπαν, εμπιστεύσου το Θεό, προχώρα, να είσαι αισιόδοξος. Το 9 κούπα λοιπόν σημαίνει ολοκληρώνω κάτι για να μου ανοίξει λοιπόν και πάω αφού ολοκληρώσω το παρελθόν μου, τις δυσκολίες μου, τα πράγματα και πάω λοιπόν εκεί που χρειάζεται να πάω για να αισθανθώ εγώ. Μάλλον όχι να σταθώ, να ολοκληρώσω το πεπρωμένο μου τον καλύτερο όμορφο και δυνατό τρόπο. Αυτό που εύχεσαι, αυτό που προσεύχεσαι, μπορείς να το υλοποιήσεις. Αυτό λέει εδώ. Με απόλυτη συγκέντρωση, με προσευχή ίσως, με διαλογισμό, με ό,τι είναι για τον καθένα. Με πολύ προσήλωση, πίστη στο σύμπαν, τότε μπορείς να πετύχεις τα πάντα, αγαπημένοι και αγαπημένοι μου. Ήτανε συγκλονιστικά τα ανοίγματα και δες επίσης και τις υπόλοιπες αναλύσεις που έχω κάνει, διότι έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μπες και δες κάποιες από αυτές, μπορεί και στην τύχη, μπορεί και πιο συγκεκριμένες. Βάζω εγώ εδώ πέρα και κάποια links τα οποία θα μπορέσεις να δεις. Δες το Αιγυπτιακό σου που θα στο συνδέσω εδώ να το δεις. Το Αιγυπτιακό άνοιγμα που φτάνει κοντά στις 20.000 views, που πηγαίνει εξαιρετικά, το βλέπει ο κόσμος και συνεχίζει και το βλέπει, παρόλο που το έχω γυρίσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεν είναι τυχαίο. Και άλλες αναλύσεις και διάλεξε κάρτα και αστρολογικά και αυτά, δες τα. Θα σου κάνει πάρα πολύ καλό, θα πάρεις πολύ ωραίες πληροφορίες. Εντάξει, να είσαι καλά, τα λέμε.